Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα έχουμε χοιρινό, λεμονάτο, μουσταρδάτο και μελένιο. Θα είναι πάρα πολύ τρυφερό το κρέας, θα λιώνει μέσα. Οι πατάτες θα είναι πάρα πολύ λεμονένιες και αυτές θα λιώνουν, αλλά τραγανές την ίδια στιγμή. Και από πάνω το χοιρινό μας θα πάρει μια κρούστα που όμοιά του δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω κάτι. Ήθελα να σας κάνω τη δουλειά σας πάρα πολύ εύκολη. Θα πάρετε ένα μιξεράκι και θα βάλετε όλα τα υλικά για τη μαρινάδα που χρειαζόμαστε για το χοιρινό. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε τη μουστάρδα μας. Εγώ έχω βάλει πικάντικη. Σε περίπτωση που δεν έχετε πικάντικη μπορείτε να βάλετε και κανονική. Απλά βάλετε λίγο παραπάνω άμα δεν είναι πικάντικη. Το μέλι μας. Ελαιόλαδο. Συστατικό κλειδί για τη συνταγή μας είναι το κίμινο. Ξύσμα από δύο λεμόνια. Το λεμονάκι μας μέσα. Πιπεράκι. Μπόλικο πιπέρι. Θα χρησιμοποιήσω 3 ζωμούς λαχανικών μάτζι. Ξαναλέω ότι έχουμε 2,5 κιλά κρέας, οπότε βάζοντας 3 ζωμούς δεν χρειάζεται να προσθέσουμε καθόλου αλάτι. Θα μας βγει η συνταγή ακριβώς. 1, 2, 3. Και κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν όλα τα υλικά της μαρινάδας για 2,5 κιλά κρέας. Απλά βζουμ με ένα μίξερ. Και η απόλυτη μαρινάδα μας είναι έτοιμη. Αφήνω τα 2 λεμόνια αυτά στην άκρη γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το χυμό στη συνέχεια για τις πατάτες. Εδώ είναι. Και ήρθε η ώρα να φορέσω γάντια. Τέλεια. Και εδώ έχω χοιρινό μπουτάκι special. Θα πάρω το μαχαίρι μου. Και έτσι όπως είναι, αφήστε τα λιπάκια, μην τα αφήνετε να πάνε χαμένα. Χρειαζόμαστε λίπος και πιστέψτε με, επειδή θα το ψήσουμε τόση ώρα, όλο αυτό το λίπος θα λιώσει. Και πάρτε το κρέας, αυτή είναι η καλή του πλευρά και αυτή είναι η κακή πλευρά. Πάρτε από την κακή του πλευρά και κόψτε το στη μέση. Εδώ. Ανοίξτε το. Αλλά μην το κόψετε μέχρι τέρμα. Αφήστε εδώ πέρα να κάνει ένα μικρό φάκελο. Με το που κάνει αυτό το φάκελο, κάντε μπόλικες χαραγματιές στη μέση. Εδώ. Ταντάν! Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η μαρινάδα θα πάει μέχρι μέσα στο κρέας. Ρίξτε όλη αυτή την υπέροχη μαρινάδα που κάναμε. Με το μέλι, τη μουστάρδα, όλα αυτά τα καλούδια. Αφήστε να αγκαλιάσει το κρέας μέσα και ό,τι μείνει στα χέρια σας, εδώ, ξανακαπακώστε το κρέας και αλείψτε και από έξω. Τώρα θα πάρω σπάγκο και θα δέσω εδώ και πολύ απλά γυρνάω και δένω το κρέας μου. Κοιτάξτε εδώ. Και ο τελευταίος κόμπος μας. Αυτό ήταν. Σε ένα ταψάκι και αυτό είναι όλο. Όλη αυτή τη μαρινάδα που έχει μείνει στον πάγκο δεν θα πάει χαμένη. Θα τη βάλω από πάνω. Πόσο εύκολο που ήταν. Το μόνο που θέλω είναι να καπακώσετε με μία λαδόκολλα, λίγο αλουμινόχαρτο θα το ψήσουμε για 3 ώρες στους 180 βαθμούς στον αέρα. Τώρα, αν έχετε χρόνο και τα αφήσετε να μαριναριστεί ακόμα περισσότερο ώρα στο ψυγείο, μπορείτε. Μέχρι και 24 ώρες μπορείτε να τα αφήσετε στο ψυγείο να μαριναριστεί. Αλλά, άμα δεν έχετε χρόνο, πετάξτε στο φούρνο και σε 3 ώρες. Ραντεβού πίσω για να ετοιμάσουμε τις πατάτες και το γλάσο από πάνω. Οι 3 ωρίτσες έχουν περάσει. Οπότε, τι ήρθε η ώρα? Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τις πατάτες μας. Τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Και επειδή βράζουμε 3 ώρες το χοιρινό μέσα στο φούρνο, δεν μπορούσαμε να βάλουμε τις πατάτες μέσα στην αρχή γιατί θα λιώνανε. Δεν μπορούσαμε να βγάζουμε το χοιρινό ενδιάμεσα και να βάζουμε πατάτες για να μην σας ταλαιπωρώ. Οπότε τι έκανα, πήρα και έβρασα πατατούλες baby. Αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε τις πατάτες, να τις πιέσετε λίγο με το χέρι για να σπάσουν. Με το που σπάνε εδώ πέρα και εδώ πέρα και εδώ πέρα,
δημιουργούν εσοχές για να μπει μέσα γεύση. Και αυτή τη γεύση θα τη βάλουμε σε λίγο. Λοιπόν, σπάω όλες τις πατάτες. Το τηγάνι μας καίει. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Λίγο, όχι πολύ. Και μέσα τις πατάτες. Με το πάνω ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά τη γυρνάω. Τέλεια. Κόβω μπόλικο, μπόλικο θυμάρι. Το ρίχνω μέσα. Να τσιρτσιρίζει. Και θυμάστε τα λεμονάκια που κράτησαμε στην άκρη. Ήρθε η ώρα να σβήσουμε τις πατάτες μας. Ταραμ! Βγάζουμε τις πατάτες. Κλείνουμε το μάτι. Οι πατατούλες μας είναι έτοιμες και πάμε να βγάλουμε το χοιρινό μας. Μυρίζει υπέροχα. Ρίχνουμε τις πατατούλες μας μέσα σε αυτό το υπέροχο ζουμάκι που έχει δημιουργηθεί από τα υγρά που έχει βγάλει το χοιρινό μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να γλασάρουμε αυτό το χοιρινό. Πώς? Με δύο υλικά. Μαύρη μαλακή ζάχαρη και μέλι. Βάζουμε σε ένα μπολάκι. Καλύπτουμε με βράνι. Και βάζουμε στα μικροκύματα για ένα λεπτάκι στα 800 βατ. Το γλάσο μας είναι έτοιμο. Θα ανακατέψω λίγο να λιώσει, αλλά πριν το ανακατέψω, ήρθε η ώρα να βγάλω το σπάγκο. Τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, εσύ που κοιτάζεις το Kitchen Lab, γιατί το βγάζεις τώρα? Γιατί όταν ρίξουμε το γλάσο, δεν θέλουμε να βγάλουμε μετά το σπάγκο, γιατί ο σπάγκος θα πάρει μαζί του και όλο το γλάσο. Ενώ άμα βγάλουμε τώρα το σπάγκο, το κρέας μας θα μείνει ατόφιο και σεξι. Βγάζουμε τη μεμβράνη. Κατεύουμε καλά το μέλι μαζί με τη ζάχαρη να λιώσουν και να κατευθούν να ενωθούν μεταξύ τους. Πάρτε ένα μαχαίρι, χαράξτε λίγο το κρέας. Και ρίξτε όλο αυτό το υπέροχο γλάσο από πάνω. Τώρα, φούρνο ξανά. Το ανεβάζουμε στους 200. Και ψήνουμε μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Θα χρειαστεί περίπου 20 με 25-30 λεπτάκια. Εκεί πέρα. Μόλις γίνει έτσι καραμελέγιο, θα βγάλουμε έξω για να σερβίρουμε. Μετά από 20-25 λεπτάκια, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι όποιος το δει αυτό, πραγματικά δεν μπορεί να αντισταθεί. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Έχει γίνει τόσο τραγανό από πάνω. Κοιτάξτε εδώ, κρούστη. Βλέπετε. Τέλεια, να σας πω τη γεύση. Δεν σας κάνω τη χάρη. Δεν σας πω τίποτα. Απλά λιώνει μέσα στο στόμα μου. Γιατί θέλω όλοι να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, έχω μια ωραία πιατέλα. Θα μεταφέρω το χοιρινό μου. Εκεί το βλέπετε, κοιτάξτε. Απλά σπάει από μόνο του. Το βλέπετε. Απλά τα κουμπάς και λιώνει. Δεν θα το χαλάσω όμως, θα αφήσω όμορφουλικό. Έτσι όπως είναι, θα βάλω τις πατατούλες από δίπλα. Παναγία μου! Και μαντέψτε, όλο αυτό το ζουμί που υπάρχει εδώ πέρα θα πάει από πάνω. Και από εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος χοιρινός μας. Πιο ωραίο, το πιο μελένιο, το πιο μουσταρδένιο, με τις πιο υπέροχες πατάτες, είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο μπορείτε να βγάλετε για ένα τραπέζι και όχι μόνο. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Και επειδή είναι πάρα πολύ μάγκα ο σκηνοθέτης, μπορεί να αλλάξει και το σημείο του subscribe. Από εκεί, να το πάει εδώ. Το έκανε φυλάκι. Μπράβο. Comments κάτω από το βίντεο και φυσικά το μόνο που θέλω από εσάς είναι να κάνετε μια κοινοποίηση στους φίλους σας για να φτιάξουν αυτό το υπέροχο χοιρινό, γιατί όλοι αξίζουν να φάνε κάτι σαν γι' αυτό. Γεια σας.